Το θερμόμετρο στη λωρίδα της Γάζας χτυπά κόκκινο καθημερινά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στα δεκάδες προβλήματα των κατοίκων, τις ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης και φάρμακα, προστίθενται οι δυσκολίες στην ηλεκτροδότηση. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα όταν έχουμε ηλεκτρικό, όταν έχουμε φως. Θέλουμε να τηγανίσουμε, να μαγειρέψουμε ή οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη. Αλλά έτσι, χωρίς ηλεκτρικό, δεν μπορούμε ούτε να δούμε. Στο εσωτερικό των σπιτιών η κατάσταση είναι αφόρητη. Έχουμε ανάγκη από σύστημα εξαερισμού, αλλά χωρίς ηλεκτρικό δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανεμιστήρες. Χρειαζόμαστε ηλεκτρικό για να δροσιστούμε και τώρα αντί γι' αυτό χρησιμοποιούμε χαρτόνια και μαζευόμαστε στο σαλόνι επειδή σε όλα τα άλλα δωμάτια κάνει πάρα πολύ ζέστη. Η Γάζα έχει ανάγκη από 450 ΜΒ ημερησίως, αλλά λαμβάνει μόνο 120 εξαιτίας των ελλείψεων σε γεννήτριες. Αν υπήρχε δικαιοσύνη, δεν θα κοβόταν το ρεύμα. Το χρειαζόμαστε και τη μέρα και τη νύχτα. Έχουμε ανάγκη από δροσιά, νύχτα και μέρα. Και θέλουμε να δούμε τηλεόραση. Τα παιδιά θέλουν να δουν τηλεόραση. Θέλουν να παίξουν με τα τάμπλετ. Πώς να δουλέψουν χωρίς ίντερνετ και χωρίς ηλεκτρικό? Από τις ελλείψεις πλήττονται 2 εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας, σύμφωνα με το γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.